Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας για να παρακολουθήσετε την υπογραφή της σύμβασης για ένα έργο πολύ αναμενόμενο, την αποκατάσταση των βλαβών στο παραλιακό δικό δικτύο από τη μεγάλη καταστροφή που έφερε ο Πάρος. Η διαδικασία αυτή της αυτοψίας, της σύνταξης των μελετών, της δέσμευσης της πίστοσης από τις δημόσιες επενδύσεις ξεκίνησε ήδη από το περασμένο φθινόπωρο και ολοκληρώθηκαν οι όλες διαδικασίες με τη θετική έγκριση του Ελεκτικού Συμβουλίου στην σύμβαση αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκτάκτων αναγκών. Σήμερα λοιπόν, με την υπογραφή της σύμβασης, ξεκινάει, είμαστε ήδη σε ετοιμότητα για να ξεκινήσουν και οι εργασίες. Οι πρώτες παρεμβάσεις θα γίνουν στο κρίσιμο σημείο που είναι το σημείο του περάματος, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως άβρα από το εστιατόριο Καρίνα από το ξενοδοχείο. Θα προχωρήσει και στο Φυρό, στο Σταυρό, στο Φυρό, στους Αγίους 10. Με ένα τέτοιο συνδυασμό παρεμβάσεων, χρονικών παρεμβάσεων, που θα διευκολύνουν και την κυκλοφορία. Γιατί πρόκειται περί ενός πολυσύχναστου δρόμου, τόσο για τους κερκυραίους όσο και για τους επισκέπτες, που ακόμη ευτυχώς είναι εδώ και θα συνεχίσουν να είναι και τον επόμενο μήνα σίγουρα. Οπότε οι τεχνικές υπηρεσίες μελετούν το χρονοδιάγραμμα και τη σειρά των παρεμβάσεων που θα έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Στο πέραμα είναι το δύσκολο σημείο, όπως είπαμε, και αυτό είχε και χρόνο, θέλησε χρόνο για να γίνουν και οι κατάλληλες γεωτεχνικές μελέτες. Θα σας μιλήσει στη συνέχεια πιο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων και υποδομών, ο κ. Σοφανουδάκης, αλλά και τα άλλα σημεία θα αποκατασταθούν, όχι μόνο θα αποκατασταθούν, αλλά θα γίνουν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις που θα συμπληρώσουν την οδική ασφάλεια με την ευκαιρία αυτή στα επίμαχα μέρη. Είναι μια σημαντική μέρα, καταλαβαίνετε, διότι οι φυσικές καταστροφές έφεραν αυτές τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στη σύμβαση, η οποία θα πάει προς στο παραποτάμιο δρόμο της Μεσογείς, αλλά αυτή θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό αντικείμενο τις επόμενες μέρες. Σήμερα είμαστε εδώ για τη βασική παρέμβαση στο παραλιακό δίκτυο. Κύριε Φαμπάμε. Όπως σας ανέφερε και η Περιφερειάρχης, η Περιφερειακή Αρχή αμέσως μετά τη Θεομηνία, πέραν της πολιτικής προστασίας υπό τον κύριο Τζορμπά, όπου ενήργησε άμεσα και γρήγορα στις βραχίες αποκαταστάσεις, έτσι και η Περιφερειακή Αρχή πήρε την πολιτική απόφαση να δεσμεύσει ένα ποσό από τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή από τα έργα τα αναπτυξιακά, δηλαδή τα κονδύλια που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια για να κάνει αναπτυξιακά έργα, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε άμεσα και γρήγορα βλάβες και σημεία τα οποία υπέστησαν βλάβες από τη Θεομηνία. Έτσι λοιπόν, τα σημεία τα οποία, όπως σας ανέφερε και η Περιφερειάρχης, είναι συγκεκριμένα. Στο πέραμα είναι το σημείο στη θέση Άβρα και στο Τσάκι Μπενιτσόν στη θέση Καρίνα κάτω από το ξενοδοχείο. Είναι δύο σημεία όπου είχαμε σοβαρές κατοριστήσεις του πρανούς και άμεσα και γρήγορα, αμέσως μετά την δέσμευση πίστοσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, προβήκαμε στις ειδικές γεωτεχνικές μελέτες με ειδικά γεωτρύπανα, ώστε να μπορεί να αναλυθεί το εδαφικό υλικό για να βρεθεί η καλύτερη λύση για να μπορέσουμε να επέμβουμε. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας τον τέλη Ιανουαρίου του 2021, όπου και αμέσως μετά ακολουθήθηκε η δημοπράτηση του έργου. Επίσης, τρία ακόμα σημεία στα οποία προβλέπεται με την παρούσα εργολαβία η αποκατάσταση είναι το σημείο του Βυρού, το σημείο του Σταυρού και των Αγίων 10. Αυτά είναι τρία σημεία τα οποία έχουμε κατολιστήσει επίσης πρανών, έχουμε αποκολλήσει στοιχείων και προβλέπεται η επαναφορά του δρόμου στην προτέρα κατάσταση. Τώρα όσον αφορά το κέραιο ζήτημα το οποίο έχουμε βρεθεί εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε
από την τεχνική υπηρεσία ένα σχέδιο στην Περιφερειάρχη με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις. Η πρώτη σκέψη την οποία μας κατέθεσε η τεχνική υπηρεσία είναι η άμεση αποκατάσταση του τμήματος Σταυρού Αγίων 10 για να μπορέσει να εκτραπεί η κίνηση προς τον Νότο και από τον Νότο όταν θα κλειστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα και το τονίζω για ένα μικρό χρονικό διάστημα η Εθνική Λευκύμηση για να μπορεί να γίνει αποκατάσταση του περάματος. Έτσι λοιπόν η πρώτη σκέψη της τεχνικής υπηρεσίας όπου και εμείς θα συνεπικουρήσουμε σε αυτή είναι να αποκατασταθεί άμεσα και γρήγορα αυτό το δικό τμήμα για να περάσουμε αμέσως μετά στο πιο δύσκολο και το πιο έτσι απαιτητικό που είναι το πέραμα. Στο πέραμα προβλέπεται να γίνουν βαθιές μπασαλομπήξεις ύψους περίπου 30 μέτρων για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ασφαλή λειτουργία του δρόμου αλλά και του πρανούς που ολίσθησε, αλλά ταυτόχρονα θα γίνουν και αποκαταστάσεις οχετών και ομβρίων υδάτων για να μην ξαναυπάρξουν τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ο χρόνος αποπεράτωσης της σύμβασης είναι 12 μήνες. Τώρα εμείς θα ζητήσουμε από τον κύριο Φαντού. Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Ήδη η κυρία Περιφερειάρχης και ο κύριος Φραμουδάκης το εξάλλησαν το θέμα. Εγώ τρία πράγματα θέλω να τονίσω. Πρώτον, την αμεσότητα με την οποία κινήθηκε η περιφέρεια, στους χρόνους δηλαδή, για ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, όπως σας είπε ο κ. Χρονάκης, ήταν τα δυσκολότερα, να σκεφτείτε ότι για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε τη μελέτη για το πέραμα, ήρθε ειδικό μηχάνημα από τη Θεσσαλονίκη για να κάνει γεωτεχνικές μελέτες, έμεινε εδώ περίπου μία εβδομάδα και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μελετητική διαδικασία. Θέλω να πω ότι σκοπός μας είναι να κινηθούμε γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αυτός είναι και ο λόγος, όπως προείπε και ο κύριος Φανδάκης και η κυρία Περιφερειάρχη και ο κύριος Φανδάκης, για να επισκευάσουμε τον δρόμο των Αγίων 10 και του Σταυρού, έτσι ώστε να έχουμε μια εναλλακτική για την κυκλοφορία, γιατί σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε άμεσα και όταν θα ξεκινήσει το πέραμα, πιθανόν να υπάρχουν ακόμα επισκέπτες στο νησί, οπότε θέλουμε να έχουμε μια δυνατότητα να μην μπλοκάρει η όλη διαδικασία. Είναι και άλλα πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Προς το παρόν ξεκινάμε με αυτό, έτσι ώστε να τελειώσουμε το ταχύτερο δυνατό, να παραδώσουμε αυτόν τον δρόμο ασφαλή και να μην ξαναδημιουργηθεί πρόβλημα. Είχα πει και άλλη φορά ότι ο Μπάλος ήταν μια δοκιμασία για μας. Η κυρία Περιφερειάρχη το είπα από την αρχή, να το δούμε σαν μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε ή να δημιουργήσουμε αυτά που πρέπει έτσι ώστε να συμπληρώσουμε αυτά που πρέπει έτσι ώστε τουλάχιστον τα σημεία που επλήγησαν να γίνουν έργα με ασφάλεια όπως πρέπει να μην ξανά έχουμε προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ την Περιφερειάρχη κυρία Κάτσα, τον Περιφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Φαρδάκη και τον κύριο Σολβά. Πιο πολύ για την προετοιμασία ενώπιση αυτής της σύμβασης, καθώς έχουμε μια εγκεκριμένη μελέτη και μπορούμε άμεσα να την εφαρμόσουμε. Πρώτο μήνυμα, πρωτίστως μήνυμα μας είναι η ασφάλεια και το έργο, αλλά και η ασφάλεια των διορτωμένων αυτοκινήτων και για αυτόν τον λόγο, όπως είπε ο κ. Ζωνοδάκης, θα ξεκινήσουμε παρεμβάσεις στον δρόμο των Αγίων 10 Σταυρού, ώστε να μπορούμε να μονοδρομηθεί αυτός ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε ομαλή η εκτέλεση του έργου στο πέραμα. Χρονοδιάγραμμα θα καταθέσονται σε εβδομάδες και σε επικοινωνία με τεχνική υπηρεσία μόλις εγκριθεί, μπορεί να πούμε και ακριβώς πότε θα. Σαν τις εκεί κλείνονται οι χρόνες των σημερινών μηνών. Αυτό είμαστε για το χρονοδιάγραμμα. Άρα... Πιστεύω τουλάχιστον για το κύριο σημείο, το πιο επικίνδυνο του περάματος, θα είμαστε άμεσα. Άμεση επέμβαση και πιστεύω θα πρόβλημα. Στο τζάκι έπεφτε και βέβαια και στον πυρό. Αν υπάρξει ίδιο φαινόμενο, είναι ανατεραμία. Το κέντρο της μελέτης είναι το σημείο του περάματος.